Έχουμε να ανακοινώσουμε ότι εντάχθηκαν άλλα 23 έργα. 23 έργα που 16 είναι ιδιωτικά και 7 δημόσια. Είναι αποτέλεσμα της επιτυχίας που έχει το Λίντερ όσον αφορά την εφαρμογή του στο νομό Σερών και τα χρήματα τα οποία ήρθαν από υπερδέσμευση. Δηλαδή χρήματα που ήρθαν εξτρά. Όπως και αυτή η διαδικασία όλη είναι από εξτρά χρήματα, έχουμε συμπληρωματικά χρήματα με αποτέλεσμα τις προηγούμενες μέρες εντάξαμε τα υπόλοιπα χρήματα και τα υπόλοιπα έργα και σήμερα εντάσσουμε τα άλλα 23. Επιπλέον 4,4 εκατομμύρια ευρώ θα λάβουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Σερών από το πρόγραμμα Λίντερ, όπως ανακοινώθηκε σε συνέντευξη τύπου της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερών. Τις ανακοινώσεις έκανε ο Αντιπεριφερειάρχης Παναγιώτης Σπυρόπουλος, όσο και η Διευθύντρια Ελένη Τριανταφύλου, όπου ευχαρίστησαν δημόσια για την κέρια συμβολή των βουλευτών του νομού. Δημόσια θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά τον κύριο Παπαγιαννίδη, ο οποίος αποδείχθηκε ένας πολύ καλός φίλος και καλός συνεργάτης. Ο κύριος Γενικός, όσον αφορά το Λίντερ, θέλω να ευχαριστήσω τον Κώστα τον Καραμαλή, ο οποίος από την αρχή και έβαλε πλάτη και βοήθησε όσον αφορά το αποτέλεσμα και όλους αυτούς που πραγματικά βοήθησαν και βοηθούν στο να προχωρήσουμε ένα βήμα μπροστά. Είναι σε εξέλιξη όλα αυτά τα έργα και θα πρέπει να ετοιμαστούμε λίγο μετά τον Ιούνιο και αυτές τις λεπτομέρειες θα τις πούμε δημόσια. Ξεκινάει πάλι το καινούριο Λίντερ με πολύ περισσότερα χρήματα και πολύ περισσότερες εντάξεις έργων. Στην ουσία, αυτοί που έχουν σοβαρά έργα και έχουν αξιολογηθεί σωστά, νομίζω ότι κανένας δεν θα μείνει έξω από αυτή τη διαδικασία. Και αν δεν είχαμε σύμμαχο τον υπουργό μας, τον Κώστα Καραμαλή, πιστέψτε μου ότι δεν θα είχαμε το αντίστοιχο αποτέλεσμα. Όσο καλή να ήταν και η ομάδα μας. Και αυτό γιατί το λέω. Οι πόροι είναι μετρημένοι. Η διεκδίκηση σκληρή. Από περιοχές με καλύτερη δυναμική από την περιοχή του Σερών. Να αναφέρουμε ότι συναγωνιζόμαστε με την Κρήτη, με τη Θεσσαλονίκη, με τη Χαλκιδική. Είμαστε έτοιμοι, τα έχει στη διάθεσή του ο κύριος Πρόεδρος και Αντιπεριφερειάρχης μας, ότι παρόλο που λειτουργούμε σε ένα νομό με πολλές προοπτικές και οι δείκτες του είναι αρνητικοί, το πρόγραμμα και η πορεία της αναπτυξιακής κατατάσσεται μέσα στις 5 πρώτες σε όλη την Ελλάδα. Αυτό όμως από μόνο του, δυστυχώς, δεν θα είχε το αποτέλεσμα εάν δεν είχαμε την υποστήριξη που έχουμε εμείς αυτή τη στιγμή εκεί που παίρνουν οι αποφάσεις. Προφανώς, ευχαριστούμε θερμά εμείς οι Σεραίοι, τον κύριο Αυγενάκη, τον κύριο Καραμαλή, τον κύριο Παπαγιαννίδη, ο οποίος πιστεύει πάρα πολύ στο θεσμό των αναπτυξιακών, είναι συνοδοιπόρος, αυστηρός κριτής και δίκαιος.